Εκλογό απολογιστική συνέλευση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 3ης 22 Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ενώ για το συγκεκριμένο λόγο παρέμειναν κλειστά το πρωί της 3ης τα δημοτικά σχολεία αλλά και τα νηπιαγωγεία της Καβάλας. Σήμερα, έστω και μετά από δύο αναβολές, πραγματοποιούμε την ετήσια γενική συνέλευση του κλάδου μας, η οποία είναι και εκλογό απολογιστική, που σημαίνει ότι από τις 1 και μετά οι συνάδελφοί μας θα ψηφίσουν για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Περίπου 1.100 συνάδελφοι είναι αυτοί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό μας και αυτοί σήμερα οι περισσότεροι έχουν ήδη περάσει από την αίθουσα του αμφιθεάτρου, περιμένουμε ακόμα περισσότερους. Στο τέλος της ημέρας θα ψηφίσουν, όπως είπαμε, για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν θα μεταφερθούν στην Αθήνα. Έχει ήδη προγραμματιστεί μία συνάντηση αιρετών και μία συνάντηση με τους προέδρους όλης της χώρας και εκεί θα πάρθουν οι αποφάσεις για το τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Πώς θα κλιμακώσουμε δηλαδή τον αγώνα μας. Από το 2008 μέχρι το 2018 έχουν αποχωρήσει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση περίπου 17.000 εκπαιδευτικοί και έχουν γίνει μόνο 300 μόνιμες προσλήψεις. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, μέσω της συνέλευσης αλλά και των εκλογών που ακολούθησαν, εξέλεξαν τους εκπροσώπους για την προστασία των δικαιωμάτων τους αλλά και τη μεταφορά των ετοιμάτων τους στο Υπουργείο Παιδείας.